Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα Τετάρτη 12 του μηνός, 12 Σεπτεμβρίου 2018. Ξεκινάμε, ώρα για μπλε, λίμπερο 107,4 για όλα τα θέματα του Ηρακλή, σε όλα τα τμήματα του μεγάλου αυτού συλλόγου. 12 Σεπτεμβρίου και αν δει κάποιος το ημερολόγιο, Χριστάρα μου, θα διαπιστώσει ότι είναι του Αγίου Αυτόνομου σήμερα. Αυτό γράφει κάθε χρόνο στο ημερολόγιο, 12-9, οπότε ήρθε η σημερινή μέρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου Χρήστος Κιώσης, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, φυσικά, κατά την σημερινή εορτή. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 8, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και το mail μας είναι ανοιχτό, blueliberopapaki.yahoo.gr. Για οτιδήποτε θέλετε εσείς να γράψετε, να ρωτήσετε, να σχολιάσετε, έχουμε αρκετά και σήμερα πραγματούδια να πούμε. Το 2003 πήγα στον ήλιο των σπορ. Όταν και άνοιξε ο ήλιος των σπορ και μετά το 4 ήρθαμε εδώ. Όχι, δεν θα μελαγχολήσω άλλο φίλο μου Χρήστο. Απλά θα πω ότι σαν σήμερα το 2003 έφυγε από τη ζωή ο τεράστιος Τζόνι Κας. Με τον Γιαννάκη με Τριτόπουλο, Τζόνι Κας. Ναι, δεν είναι καλά εκεί που είναι. Φοβερός. Λοιπόν, ποδόσφαιρο. Έχουμε αφήξεις, Χρήστο μου. Μ' αρέσει πολλές φορές που κάνω διάλογο. Γιατί ξέρεις, κάποιοι αναρχίζουν, λέει, ποιος είναι αυτός που μιλάει κάθε φορά και απευθύνει το λόγο. Είτε θα είναι ο Χρήστος, είτε θα είναι ο Βασίλης, ο Καβαδίας, είτε θα είναι ο Γιάννης, ο Ζάτσης, είτε θα είναι ο Μιτσάρας, ο Μπαλόμπας. Σήμερα έχω Χριστάρα απέναντί μου. Οπότε κάνω διάλογο ανοιχτό με τον Χρήστο. Χρήστο μου, που λες, έχουμε αφήξεις αύριο στην Αθήνα και του τον Παπαδόπουλο και του Καρίμ Σαλάχ Σορούρ. Σκάνε μύτη αύριο στα της πρωτεύουσας και οι δύο, Πέμπτη, νωρίς το πρωί, 13 του μηνός, πάνε στα γραφεία της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και αυτό δείχνει το πόσο πολύ θέλουν να πάρουν την ομάδα. Έτσι δεν είναι. Αν δεν θέλανε, δεν θα ερχόντουσαν. Ήδη πληροφορούμαστε ότι ο κύριος Παπαδόπουλος βρίσκεται ήδη στην επί ελληνικού εδάφους. Αύριο αναμένεται και ο Αιγύπτιος επιχειρηματίας και επιθυμούν και οι δύο να δώσουν το παρόν, πέρα από το να στείλουν ένα φάκελο που θα έχει μέσα τα στοιχεία τους για να αδειοδοτηθούν από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Επειδή αρκετός κόσμος ρωτάει, ίσως κάποιος κόσμος έχει μπερδευτεί, δεν το κατηγορώ φυσικά γι' αυτό, θα τα ξαναβάλουμε λίγο σε μια σειρά, σε μια τάξη, να σας πούμε τι ακριβώς συμβαίνει μέχρι τούτη την ώρα και τι περιμένουμε κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας. Will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crown. Και οι δύο έχουν γραφτεί μέλη του ιδρυτικού σωματείου. Ο ίδιος ο Τον Παπαδόπουλος και η γυναίκα του Καρίμ Σαλάχ Σορούρ, η κυρία Σάρα Σορούρ. Αυτό τους έδινε την ευκαιρία να μπορέσουν να βάλουν και τα 288.000 ευρώ που απαιτούνται για το μετοχικό κεφάλαιο. Ο Τον Παπαδόπουλος το έκανε την Παρασκευή. Ο Σορούρ δεν το έχει κάνει ακόμα. Προφανώς και περιμένει να αδειοδοτηθεί πρώτα από την ΕΕΑ και μετά να βάλει το ποσό. Και οι δύο έχουν πληρέστα τους φακέλους όπως μεταφέρουν οι πλευρές τους. Δεν τους έχουμε δει. Και αύριο θα περάσουν από την Επιτροπή για να πάρουν την άδεια. Μέχρι στιγμής αυτός που έχει κάνει και το κάτι παραπάνω στο οικονομικό κομμάτι, πέρα του ότι έχει βάλει τα 288.000, κάτι που δεν έχει κάνει ο Σορούρ, είναι ο Παπαδόπουλος, γιατί έχει στείλει και περίπου 100.000 ευρώ. Μια 100, όχι λίγο λιγότερα είναι, μια 350, όλα μαζί, αν θέλουμε έτσι να τα στρογγυλέψουμε. Και τα υπόλοιπα λεφτά, πέρα από το 288, τα υπόλοιπα λεφτά που έχει στείλει την προηγούμενη εβδομάδα, τα έστειλε για να διευκολύνει το ποδοσφαιρικό Ηρακλή σε προκαταβολές, μεταγραφές, να διευθετήσουν κάποια πράγματα κτλ. Και η απορία που θα απαντηθεί για ακόμα μια φορά από αρκετό κόσμο που την ακούω κάθε μέρα είναι τι θα γίνει αν αύριο πάρουν το OK και οι δύο και έρθει το ποσό των 288.000 ευρώ και από την πλευρά του Σορούρ. Τότε θα αναγκαστεί η πενταμελής διοικούσα επιτροπή του ποδοσφαιρικού Ηρακλή να αποφασίσει σε ποιον από τους δύο θα δώσει την ΠΑΕ. Θα πει κάποιος, και το ποσό τι θα γίνει, πες ότι τη δίνουν στον Παπαδόπουλο. Ωραία Χρήστο, τα 288 που έβαλε ο Σορούρ που θα πάνε,
θα επιστραφούν στον ίδιο μέσα σε 15 μέρες. Τώρα βέβαια, θα ήταν άσχημα ο ιτημένος σε εισαγωγικά να πήγαινε σε άλλο τμήμα του Ηρακλή. Γιατί αυτά τα 2,88 να μην εκμεταλλευτούν. Γιατί τα 2,88 Χρήστο σε μπάσκετ ή σε βόλεϊ είναι μια χαρά ποσό, ε. Είναι μια χαρά ποσό. Πάνε τώρα εδώ στο βόλεϊ 288.000. Το μπολ θα φέρουν πίσω. Και το Στάνλι και το Χοφ και τα άλλα παιδιά. Και το Τζέρνιτς. Και το Μάριο Γκιούρδα. Από όλη την πεντάδα, την εξάδα σε λίγο. Εντάξει, είναι αυτό είναι μια σκέψη μεταξύ σοβαρού και αστείου. Έτσι. Δεν ξέρω αν θα έχει ο ηττημένος τέτοια επιθυμία, τέτοια θέληση να εμπλακεί με άλλο τμήμα του Ηράκλη. Έτσι, μια σκέψη πέταξα στον αέρα. Βέβαια, τώρα έχω μια πληροφορία που λέει, γιατί πραγματικά ώρες-ώρες και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς και να σας ενημερώσουμε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν και οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές πολλές φορές μας αλλάζουν τα δεδομένα κάθε φορά. Δηλαδή αυτό το ποσό, τη μια μέρα ακούω 3,20 Χρήστο. Την άλλη μέρα ακούω ότι πρέπει να βάλουν 2,88. Μετά ακούω ότι τελικά βάλα 3,21. Γιατί το 10% ακόμα δεν μπορεί να δοθεί, δεν είναι έτοιμο να γίνει η παραλαβή παράδοση, άντε να το πω έτσι απλά. Αλλάζουν καθημερινά αυτά τα πράγματα. Και καλό θα είναι κάποια στιγμή να καταλήξετε όλοι εσείς που ασχολείστε με όλα αυτά, για να βγάλουμε και λίγο άκρη, γιατί όσο μπερδευόμαστε εμείς, μπερδεύουμε μετά και τον κόσμο που είναι η δουλειά μας να τον ενημερώνουμε. Αλλά όταν κάθε μέρα έρχονται διαφορετικά στοιχεία από άτομα που οφείλουν να μας ενημερώνουν, λογικό είναι να υπάρχει αυτή η σύγχυση. Μέχρι πριν μια εβδομάδα λέγαμε 3,20. Μετά μας το αλλάξαν, το κάναν 2,88 και τώρα ξαναλλάζει το ποσό και είναι 3,21. Όπως και να έχει, πείτε εσείς 300 και χιλιάρικα να είστε μέσα. Επίσης μέχρι πρότινος μας έλεγαν ότι μπορεί να αποφασίσει η πενταμελής επιτροπή του ποδοσφαιρικού Ηράκλη. Τώρα μαθαίνω ότι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα αποφασίσει βάσει της μετοχικής σύνθεσης. Προφανώς έχει περισσότερα του. Και αυτό πρέπει να διευκρινιστεί. Επαναλαμβάνω, για να μην μπερδευόμαστε εμείς, μην μπερδεύουμε και τον κόσμο. Όταν έρθει η ώρα αυτή να γίνει, να βγει επίσημα ο Ηρακλής και να πει ποια θα είναι ακριβώς η διαδικασία. Όταν δηλαδή και αν βάλει τα λεφτά ο Σορούρ, γιατί ακόμα δεν τα έχει βάλει, μπορεί αύριο να πάρει την άδεια και να μην τα βάλει. Μπορεί να μην πάρει άδεια. Χίλια δυο μπορούν να γίνουν, δεν ξέρουμε. Αλλά αν γίνει το αναμενόμενο, αυτό που έχει δεσμευτεί ο ίδιος δηλαδή, να βάλει τα χρήματα με το που το πάρει το OK από την ΕΕΑ, τότε θα πρέπει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να αποφασίσει σε ποιον από τους δύο θα δώσει την Παϊράκλης. Ελπίζω να ξεμπερδευτούμε. Αύριο που είναι η πιο κρίσιμη μέρα, δεν το συζητάμε, είναι η μέρα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που και οι δύο περιμένουν να διοδοτηθούν. Χρήστο, ετοίμασε το ηχητικό από τις χθεσινές δηλώσεις. Μισό λεπτό. Να διαβάσω πρώτα μηνύματα και μετά. Ο Μπάμπης γράφει: καλησπέρα Γιώργο. Το μετοχικό κεφάλαιο ανεξάρτητα από το αν θα πάει στο εντρητικό, το 10% είναι 320.000 ευρώ. Το 10% πηγαίνει βάση νόμου, όχι βάση χρημάτων. Αν ήταν βάση χρημάτων, θα έπρεπε το εντρητικό να ακολουθεί σε όλες τις αυξήσεις με χρηματικά ποσά. Τελείως λάθος, δεν ξέρω πώς τους ήρθε. Σου λέω: υπάρχει ένα μπέρδεμα σε αυτό. Τη μια μέρα μας λέγανε 288, τώρα ενημερώθηκα ότι είναι 321, φίλε Μπάμπη. Ορφέας μου γράφει: α, καλά. Ορφέα μου, δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτό που ρωτάς. Ρωτάει ποιον θα επέλεγες ως καταλληλότερο για να πάρει τα ενία στην ΠΑΕ, ποιος σου φαίνεται πιο καθαρός και πιο πρόθυμος. Δεν ξέρω κανέναν από τους δύο. Δεν έχω μιλήσει με κανέναν από τους δύο. Και να είχα μιλήσει και με τους δύο, πάλι δεν ξέρω θα σου λέγα. Πώς μπορώ να ξέρω, ρε φίλε μου, μπορώ να ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω.
Μπορώ να ξέρω για κάποιον που είναι μόνιμα στην Αμερική και για κάποιον που είναι μόνιμα στην Αίγυπτο το αν είναι ο πιο καθαρός και ο πιο πρόθυμος. Εδώ πλέον δεν εμπιστευόμαστε το διπλανό μας που θα θέλει να πάρει τον Ηράκλη με όλα αυτά που έχουμε δει. Συγγνώμη που δεν σου απαντώ. Σου απαντώ, αλλά δεν σου λέω έναν από τους δύο. Δεν είμαι, εγώ είμαι τίποτα για να πω ποιος είναι ο καταλληλότερος. Ο καταλληλότερος είναι αυτός που θα κάνει τον Ηρακλή μεγάλο. Μπορώ να το ξέρω από πριν ποιος θα είναι. Μπορεί κάποιος να βάλει το χέρι στη φωτιά και να πει ότι αυτός θα κάνει τον Ηρακλή μεγάλο. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που θα μπορέσει αυτή τη στιγμή να προβλέψει ότι ο Σωρούρ ή ο Παπαδόπουλος θα κάνει τον Ηρακλή μεγάλο. Μπορεί και οι δύο να μπορούν να κάνουν τον Ηρακλή μεγάλο. Μπορεί κανένας. Δεν το ξέρουμε. Το παράδειγμα του Παπαθανασάκη είναι 38 για να μην μπορούμε πλέον να βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά. Την πρώτη χρονιά, θυμάστε τι γινόταν, πανηγύρι. Πανηγύρι, βρήκαμε το Μεσσία. Από τη δεύτερη χρονιά και μετά που άρχισαν τα προβλήματα, αποδείχτηκε ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Εχθές ήταν αρκετός κόσμος, ήταν μια ωραία έτσι γιορτούλα στο περίπτερο του Ηρακλή που βρέθηκε σύσσωμη ποδοσφαιρική ομάδα. Πάμε να ακούσουμε κατά σειρά δηλώσεις Δημήτρη Στάμου, Χρήστου Κουκολή, δύο ποδοσφαιριστών του Ηρακλή, του Φάνη του Τιάρη και του Παύλου Μυροφορίδη και επανερχόμαστε. Θα πάρουμε και εμείς όλους για να ξεκινήσουμε τις υποχρεώσεις με το δεξί. Τι μπορεί να περιμένει ο κόσμος στην Ηρακλή από την φετινή ομάδα? Ο στόχος είναι ένας, το ξέρουμε όλοι, η ομάδα πάει για την άνοδο. Τώρα η ατάκα του Παύλου Μυροφορίδη να, πώς το είπε, να μαζέψουμε το Σωρούρ και τον Ντόμ να το παίξω το τάβλι. Θες να το δούμε και αυτό στον Ηρακλή. Επαναλαμβάνω, γιατί οι πληροφορίες απαλού έρχονται έτσι, απαλού έρχονται Γιουβέτσι. Κρατάμε το Γιουβέτσι και λέμε ότι το ποσό είναι 3,21. Καθώς προς το παρόν δεν μπορεί να γίνει αυτό με το 10%, αλλά πρέπει να γίνει, δεν το συζητάμε. Και ότι από ό,τι ενημερωνόμαστε δεν θα πάρει την απόφαση, αν και οι δύο βάλουν τα λεφτά, αν και ο Σωρούλη δηλαδή βάλει τα λεφτά, δεν θα πάρουν την απόφαση το πενταμελής Δελτα Σίγμα, που είναι τώρα στο ποδοσφαιρικό τμήμα, αλλά μέσω Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Έχει αλλάξει η ώρα στο παιχνίδι της Κυριακής στο El Paso με τον Εθνικό Πειραιός. Αντί για 5.30 που ήταν η αρχική ώρα, πήγε 4.30. Καλά το λέω. Με μαλώνει και ο φίλος μου Χαρίλος. Κανονικά το λέμε 4.30 εμείς από μικρά παιδιά. Έτσι δεν είναι. 4.30 το λέμε. Αλλά ας το πούμε 4.30. Μην φάμε κανένα ξεχωρινό. Γεια σου, Χαρίλα μου. Λοιπόν, τι έλεγα. Ναι.
και θα το δείξει το Cosmote Sports 7. Ζωντανή μετάδοση από το El Paso στην Καλυθένα, τιμωρημένος ο Εθνικός. Παίζει εκεί και κλεισμένο το θυρόν. Εθνικός Πειραιώς Ηράκλης στο παιχνίδι Κυπέλου, η πρώτη επίσημη γεύση. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε με βολεϊκή συνέντευξη που έχουμε ετοιμάσει και ρεπορτάζ. Έχει και ένα φιλικό παιχνίδι σε εξέλιξη του την ώρα η μπασκετική ομάδα. Θέλω να πιστεύω θα... με το 4,5 και το 4,5. Πάμε σε διάλειμμα και θα γελάω μέχρι το πρωί. Φιλικό μπάσκετ παίζει τώρα ο Ηρακλής με τον Πευκό Χώρη. Θα σας ενημερώσουμε σε λίγο. Με κομματάρα επιστρέφουμε. Λοιπόν, ώρα για μπλε Λίμπερο 107,4. Θα κάνουμε μια μικρούλα παρένθεση. Θα πάμε στο Αλεξάνδριο γιατί υπάρχει φιλικό παιχνίδι του Άρη με την. Θα την κάνω Σαρδάμ τώρα αυτή. Μπουγιουξεχήρ. Καλά την είπα στα μάτια μου, Ρελί. Ναι, καλά την είπα. Ναι. Δεν την έκανα Σαρδάμ. Όχι, αυτή είναι η ομάδα. Πόσο είναι. 25-21 είναι, προηγεί το Άρης, 5-32 ακόμα για το τέλος της δεύτερης περίοδου, φιλικό παιχνίδι να πούμε προετοιμασίας στις δύο ομάδες, 22-12 ήταν το τέλος, το σκορ στο τέλος της πρώτης περίοδου με ένα τρίμπο του Λάγκη Τζον στην εκπνοή αυτής, από εκεί πέρα οι Τούρκοι έχουν μειώσει τη διαφορά που πλέον είναι στους 4, 25-21 με τον Γκάρι Μπέλ να έχει 8 πόντους για τον Άρη, 9 για τον Λάγκη Τζον, είναι η πρώτη σκόρερ για την ομάδα του Αγγέλου. Μάλιστα. Έγινε Σταμάτη, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Να σε καλά, να σε καλά. Θα υπάρξουν και νέες συνδέσεις και αργότερα για το φιλικό που είναι τώρα σε εξέλιξη. Επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας τα του Ηρακλή. Αφού είπαμε τα όσα είπαμε για το ποδόσφαιρο και ακούσαμε και δηλώσεις και από χθες από την έκθεση και καταγράψαμε τα δεδομένα ενώπιση και της αυριανής ημέρας που είναι πολύ πολύ σημαντική, η πιο σημαντική ίσως. Μέχρι την επόμενη για το διοικητικό μέλλον της ΠΑΕ Ηράκλης. Όχι, δεν θα πω στον αέρα αυτό που έχει γίνει. Δεν θα πω στον αέρα αυτό που έχει γίνει, αλλά πραγματικά θα είναι κάτι που θα θυμάμαι για καιρό. Έχουμε προγραμματίσει και αν έχουμε προγραμματίσει συνεντεύξεις. Από τη στιγμή που την προγραμματισμένη συνέντευξη δεν μπορούμε να τη βγάλουμε με το plan A, Χρήστο, θα πάμε στο plan B. Για το βόλεϊ πρόκειται, με αθλητή της ομάδος. Δώσ' μου λίγο Johnny Cash για να δουλέψω το plan B. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε σε λίγο να μιλήσουμε για το βόλεϊ. Συγγνώμη για αυτή τη διακοπή, αλλά πώς το λέμε, την κλασική ατάκα, την είπα και χθες νομίζω, προχθές που την είπα. Ζωντανές εκπομπές, συμβαίνουν αυτά. Για το βόλεϊ θέλω να μιλήσουμε σε πολύ λίγο, να σχολιάσουμε και τη χθεσινή, προχθεσινή κλήρωση που έγινε, που έχει βγάλει ένα πρόγραμμα που δεν το έχω δει ποτέ ξανά. Ο Ηρακλής από την τρίτη αγωνιστική να παίζει συνεχόμενα με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό. Ωραίο το πρόγραμμα. Μια χαρά. Κι άλλο μήνυμα. Ο φίλος ο Ορφέας επιστρέφει και λέει: καταλαβαίνω το λόγο που δεν μπορείς να απαντήσεις όπως και κανείς μας, αλλά ευελπιστώ αυτό να καίει τους περισσότερους οπαδούς μας και όχι απλά να αποθεώσουμε αυτόν που θα βάλει κάποια λεφτά φέτος για να βγάλει τα τριπλά του χρόνου 1000 χρόνια Ηρακλής. Νομίζω ότι όλοι, φίλε μου Ορφέα, ξέρουμε. Το έχουμε νιώσει στο πετσί μας ότι έχουμε καεί. Έχουμε καεί. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε και επιφυλακτικοί και καχύποπτοι, δυστυχώς, ή καλός ή κακός αν θες. Σοβαροί, μετρημένοι και όχι πανηγυρτζίδες. Το να πανηγυρίζουμε την εύκολη και γρήγορη επιτυχία αποδεικνύεται αρκετές φορές, για να μην πω όλες, ότι μας κάνει κακό. Θα πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί αυτή τη φορά. Θα πρέπει ως οικογένεια του Ηρακλή να αποφασίσει να έχει έναν τέτοιον ελεκτικό μηχανισμό που θα τον εμπιστευόμαστε όλοι για να ελέγχει μία στο τόσο την ΠΑΕ Ηρακλής και να ενημερώνει τον κόσμο για να μην τραβήξουμε τα όσα τραβήξαμε στο πρόσφατο ή μακρινό παρελθόν. Την καλησπέρα μου και στο φίλο τον Αθανάσιο που γράφει: καλησπέρα Γιώργο, σου εύχομαι υγεία και μια καλή ραδιοφωνική σεζόν γεμάτη νίκες του Ηρακλή μας σε όλα τα αθλήματα. Από το στόμα σου, φίλε μου Θανάση, και στο Θεού ταυτή, 1000 χρόνια Ηρακλής, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ που και φέτος είσαι κοντά μου, όπως και όλους τους ακροατές, όλες τις ακροάτριες, όλα αυτά τα χρόνια. Η ώρα για μπλε συνεχίζει για 13η σεζόν
στο Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα στη φίλη την Ατάσα, άλλη πιστή ακροάτρια. Φίλε Χρήστο, η εκπομπή μας τα έχει όλα, έχουμε και αυτό. Γιώργο, όταν μπορείς, ποιο τραγούδι ήταν αυτό, καλησπέρα. Το προηγούμενο ποιο ήταν από Johnny Cash? Όλα Johnny Cash είναι, Ατάσα μου. Το προηγούμενο ήταν Personal Jesus. Οκ. Okay. Α, διασκευή. Ωραία. Καλησπέρα και στον αδερφό ημών Μάνο. Γράψε μου ρε εσύ μια διευκρίνηση, γιατί εγώ είμαι από το αδερφοχώρι και δεν το έπιασα τώρα αυτό που μου γράψες. Πίσω όλοι σας έφαγα, λέει. Όχι ρε, μόνο χαρές θέλουμε ρε, μόνο χαρές θέλουμε. Καλησπέρα και από μένα, λέει ο άλλος ο φίλος, ο Μάνος. Δύο έχω με αυτό το όνομα. Θα τα καταφέρουμε έστω και στο παραπέντε να μιλήσουμε για βόλεϊ. Θα ήθελα να το κάνουμε πολύ νωρίτερα. Δεν θα πω στον αέρα για ποιο λόγο καθυστέρησε η συνέντευξη. Δεν θα το πω. Είμαι καλό παιδί. Θα δώσουμε καλησπέρα μας στον αρχηγό της ανδρικής ομάδας βόλεϊ του Ηρακλή, τον Κώστα Προύσαλη, να σχολιάσουμε και την κλήρωση του πρωταθλήματος και φυσικά τα της ομάδος. Κώστα, καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά άργησε η προπόνηση. Τι να κάνουμε. Άργησε η προπόνηση, ε. Εντάξει. Είσαι καλά. Σε συγχωρούμε. Σε συγχωρούμε γιατί είσαι αρχηγός της ομάδας. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, θέλω ένα πρώτο σχόλιο για την κλήρωση που έγινε προχθές. Ισχύει η Κωστή, το κλισέ, όλοι παίζουμε όλους. Εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό το κλισέ, γιατί είναι αλλιώς να παίζεις μία στο τόσο ντέρμπι και αλλιώς να τα έχεις τέσσερα συνεχόμενα, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, η φετινή Volley League είναι η πιο δύσκολη Volley League των τελευταίων χρόνων. Οπότε κάθε παιχνίδι έχει τη δική του σημασία. Εμείς παίζουμε στον Ηρακλή, κάθε παιχνίδι κοιτάμε να το κερδίσουμε. Οπότε είτε παίζαμε πιο εύκολα είτε πιο δύσκολα παιχνίδια, ο στόχος είναι η νίκη. Οπότε δεν θεωρώ ότι παίζει ρόλο η κλήρωση καθ' αυτή, αλλά σε τι κατάσταση θα είμαστε εμείς όταν θα έρθουν τα παιχνίδια. Ναι. Γιατί όπως είπα, ο στόχος είναι να είμαστε ψηλά στο τέλος του βαθμού, στο τέλος της χρονιάς. Mm-hmm. Οπότε κάθε παιχνίδι πρέπει να παίρνουμε βαθμούς ή βαθμό τουλάχιστον. Άρα η πρεμιέρα δεν το συζητάμε και τα δύο παιχνίδια τα πρώτα, έτσι, ενώπιση των ντέρμπι θα... Όλα, δεν μπορώ να ξεχωρίζω κανένα παιχνίδι. Όλα, το πρώτο, το τελευταίο, το ενδιάμεσο, τα ντέρμπι, όλα τα παιχνίδια πρέπει να μπαίνουμε και να δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Αρχίζει να γενομένεις από το πρώτο παιχνίδι που είναι στην Αλεξανδρούπολη. Βλέποντας βέβαια ξανά το πρόγραμμα από την τρίτη αγωνιστική ως και την έκτη, είναι από αυτά τα παιχνίδια που έχεις δηλώσει πολλές φορές εσύ ότι γουστάρεις να τα παίζεις, οπότε ίσως και να σου άρεσε το πρόγραμμα τώρα που το ξανασκέφτομαι με μια δεύτερη ανάγνωση. Κοίταξε, Σάββατο με Σάββατο είναι τα παιχνίδια, οπότε έχουμε το καιρό μας και να ξεκουραστούμε και να κουραστούμε και να μας φορμαριστούμε. Υπάρχει μέσα στην εβδομάδα χρόνος για πράγματα. Mm-hmm. Και να δούμε τα λάθη, να τα δούμε παιχνίδι. Είναι 7 μέρες, οπότε έχουμε το χρόνο και να ξεκουραστούμε και να τα κάνουμε, αρκεί να είμαστε σωματικά καλά. Αν η ομάδα αυτή είναι καλά σωματικά, εγώ δεν φοβάμαι κανέναν αντίπαλο. Το έχω δηλώσει πολλές φορές. Το ξέρω και το θυμάμαι. Συμφωνείς ότι φέτος η ομάδα ξεκινά με διαφορετικά δεδομένα και πιο βελτιωμένη την κατάσταση και τις συνθήκες? Και τι θέλω να πω. Έχουν ολοκληρωθεί ήδη μεταγραφές. Δόξα τω Θεώ, χτύπα ξύλο, δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Γιατί περιστιμίζουμε από την αρχή της περίοδου υπήρχαν θέματα. Και έχουν προγραμματιστεί αρκετά φιλικά, δύο τουρνουά, θα φύγετε και στο εξωτερικό, αρκετά φιλικά παιχνίδια. Είναι κάπως καλύτερα τα δεδομένα ή κάνω λάθος? 100% η κατάσταση είναι καλύτερη από ό,τι πέρυσι τέτοιο καιρό. Από το προγραμματικό, από το οικονομικό, από όλα τα κομμάτια. Εμείς οι παίκτες γνωριζόμαστε αρκετά μεταξύ μας. Τέσσερα παιδιά είναι καινούργια. Οπότε γρήγορα θα τους βάλουμε και αυτούς μέσα στον τρόπο σκέψης της ομάδας, στον τρόπο σκέψης το δικό μας. Είναι εξαιρετικά παιδιά. Τα δύο από τα τέσσερα που έχουμε δει, τους δύο τις περιμένουμε. Τον έναν φυσικά τον ξέρουμε από πέρυσι. Οπότε θεωρώ η ομάδα έχει ομοιογένεια σε σχέση με πέρυσι. Και οι προπονητές μας ξέρουν και εμείς ξέρουμε τους προπονητές. Οπότε ο χρόνος δεσίμα της ομάδας είναι πιο λίγος από ότι ο περσινός. Mm-hmm. Μιας και λέμε και για τις μεταγραφές. Ο Κώστας Προύσαλης νιώθει καλύτερα πλέον που έχει περισσότερες επιλογές να δίνει την πάσα? Σίγουρα δεν το συζητάμε αυτό. Καταρχήν και οι έμπειροι παίκτες και πλέον, εγώ τους λέω μικρούς εισαγωγικά γιατί δεν είναι μικροί πλέον, έχουν ανέβει ένα χρόνο και σωματικά και εγκεφαλικά και θα είναι εξαιρετικοί να μας βοηθήσουν όταν χρειαστεί, γιατί σίγουρα θα χρειαστούν να μπουν και αυτοί να παίξουν, όπως μας βοήθησαν και πέρυσι αρκετά τα παιδιά. Mm-hmm. Ο πλουραλισμός στην επίθεση είναι κάτι που σου αρέσει. Σου αρέσει πάρα πολύ να παίζεις και με το κέντρο, το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές αυτό. Πέρυσι, θυμίζω, κατά τη διάρκεια της σεζόν είχες το Φέργιουσον και το Φωτιάδη για αρκετούς μήνες, Κώστα. Και μετά ήρθες Μαράγκας.
και ο Φωτιάδης θα πήρε αρκετά καλά όσο διάστημα βεβαίως ήταν βασικός στην ομάδα. Βεβαίως. Οπότε δεν βλέπω κανένα λόγο να μην. Τώρα έχεις όχι, θέλω να πω ότι τώρα έχεις αρκετούς. Έχεις επιλογές. Γι' αυτό σου λέω. Η φετινή ομάδα είναι πλήρης. Έχουμε και τον Μικό τον Μούκτη από πίσω στη θέση του Αρμενάκη. Έχουμε και δεύτερο Πασαδόρο. Δηλαδή η ομάδα είναι πλήρης, θα την έλεγα εγώ. Δηλαδή η προπόνηση είναι πολύ, πολύ καλύτερο επίπεδο το περσινό. Η Ευρώπη σίγουρα είναι ένα στοίχημα. Αργή. Προηγείται το League Cup. Θέλω να μου πεις και για αυτή τη διοργάνωση. Φέτος είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Δεν υπάρχει Final Four. Φέτος υπάρχουν τα μέσα έξω παιχνίδια, διπλοί αγώνες μέχρι και τον τελικό. Είναι μια πρόκληση και αυτή η διοργάνωση για σας. Σίγουρα είναι μια διοργάνωση. Θα είναι το, θεωρώ ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί 100%. Αλλά θα είναι η πρώτη διοργάνωση της χρονιάς. Σίγουρα θα θέλουμε να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται και σε αυτή τη διοργάνωση. Ο όμιλος δεν είναι εύκολος, αλλά θα τα δώσουμε όλα για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακόμα. Ναι. Και όπως είπα, θα δώσουμε όλα. Από τον όμιλο θεωρώ θα περάσουν οι δύο από τις ομάδες. Ο πρώτος γιατί σίγουρα και ο καλύτερος δεύτερος, έτσι. Και ο καλύτερος δεύτερος. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένας στόχος εφικτός για μας να είμαστε στις δύο από τις ομάδες του όμιλου μας. Αύριο και μεθαύριο αντίστοιχα έρχονται και οι δύο ξένοι. Αύριο Κλίντι, μεθαύριο Φέργκιουσον, οπότε θα είστε γεμάτη πλέον και στις από εβδομάδα θα είμαστε πλήρης, θεωρώ. Το πρώτο φιλικό είναι στην Κατερίνη, έτσι. Είναι φιλαθροπικού χαρακτήρα αύριο. Και είναι χαρά μας που θα πάμε και εμείς να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Και τιμή μας φυσικά. Να ρωτήσω την άποψή σου για τον Κλίντι ή όχι. Από βιντεάκια που τον έχουμε ειδικά. Καλύτερα να τα πούμε σε κανένα μήνα. Γιατί σίγουρα ένα παιδί από το εξωτερικό που φεύγει πρώτη φορά από την χώρα του, θα είναι δύσκολο να εγκληματιστεί. Σίγουρα οι φιλοσοφίες μας και οι χαρακτήρες μας ταιριάζουν μεταξύ των δύο λαών. Οπότε δεν θα είναι πολύ ο χρόνος που θα χρειαστεί. Παθιασμένος φαίνεται στα βιντεάκια. Αυτό είναι το πολύ θετικό του στοιχείο. Ναι, τώρα δεν μπορώ να τον κρίνω παικτικά γιατί προπονητής δεν είμαι. Κανένας δεν μπορεί να τον κρίνει. Κανένας δεν μπορεί να τον κρίνει. Τουλάχιστον έχει δείχνει πάθος αυτό που κάνει. Εντάξει, Βραζιλιάνος είναι. Να έχουμε το καλό και θα τον δούμε στο γήπεδο. Ωραία, καλή ξεκούραση, να ευχηθώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις προπονήσεις και στα φιλικά φυσικά που τα περιμένουμε πλέον με το ενδιαφέρον. Το ραντεβού μαζί σας με τον κόσμο είναι την άλλη Τετάρτη, έτσι, στο Κατσάνι. Ναι, και εκεί έχει προγραμματιστεί ένα φιλικό. Να μας δει ο κόσμος, να τον δούμε, να πάρουμε λίγη δύναμη από τον ενθουσιώδη κόσμο του Ηρακλή. Τους περιμένουμε να έρθουν και τα υπόλοιπα στο γήπεδο. Ραντεβού εκεί. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Καλό απόγευμα, γεια σας. Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Έστω και με λίγη καθυστέρηση, τα καταφέραμε και τον βγάλαμε. Να μας κάνει το δικό του σχόλιο με αφορμή και την πρόσφατη κλήρωση του πρωταθλήματος. Φεύγουμε σφαίρα με τον Τζόνι Κάς, τον φίλο μας. Ακολουθούν οι μαρμίτες, ο Τάσος Τρέγιας και που δεν ξέρει τον Τζόνι Κάς και ο Ζάχος Ντρούλινγκ που είμαι σίγουρος ότι τον ξέρει τον Τζόνι Κάς. Πάντα τους δίνω έτσι τυράκι για μετά, να μαλώνουν. Καλό βράδυ, πρώτο Θεός, αύριο 7 με 8 ώρα για μπλε, να είστε καλά.